Κυκλοφορούμε εμείς το τρίτο ντοκιμαντέρ από την ομάδα παραγωγής. Έχουμε βγάλει, για όσους δεν γνωρίζουν, τον Τετόκραση και το Καταστροϊκά. Οι παραγωγές μας στηρίζονται πάντα σε χρηματοδότηση μόνο από τους θεατές μας. Δεν δεχόμαστε χρήματα από κόμματα ή από εταιρείες ή οποιονδήποτε άλλο. Το τρίτο ντοκιμαντέρ αφορά το φασισμό, θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Θα βγει δηλαδή στο site που έχουμε, το fascismosae.gr. Παράλληλα όμως, ενώ μιλάμε, έχουν ήδη οργανωθεί, έχουν προγραμματιστεί για, μόνο για την πρώτη ημέρα τουλάχιστον 60 προβολές και έχω την αίσθηση από την ανταπόκριση του κόσμου ότι μπορεί να ξεπεράσουμε και τις 100 μόνο για την πρώτη ημέρα προβολών. Θα είναι διαθέσιμο από εκείνο το βράδυ και μετά για όποιον θέλει να το κατεβάζει σε υψηλή ανάλυση και να μπορεί να κάνει προβολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ήδη αιτήματα και θα υποτιτλιστεί από τις πρώτες ημέρες στα αγγλικά, στα ισπανικά και στα γαλλικά και ετοιμάζονται και υπότιτλοι και σε ιταλικά, γερμανικά και σε άλλες γλώσσες που θα καθυστερήσουν λίγο. Με πολύ μεγάλη μας τιμή, βέβαια, δεχθήκαμε να γίνει μία από τις πρώτες μεγάλες προβολές σε μεγάλο φεστιβάλ στην Ευρωπαϊκή Αντιφασιστική Συνάντηση, που όπως ακούσατε θα γίνει στις 9 το βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής, 11 Απριλίου, όπου θα είμαστε και εμείς εκεί για να συζητήσουμε. Τι είναι το φασισμός ΑΕ? Είναι μία προσπάθεια να δούμε το φαινόμενο του φασισμού και να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές. Ξεκινάμε τη διήγησή μας από την ημέρα που γεννήθηκε και ο όρος φασισμός, όταν ο Μουσολίνι, προσκεκλημένος σε ένα κτίριο των Ιταλών βιομηχάνων στο Μιλάνο το 1920, υποσχέθηκε ότι ξεκινάει τη μάχη απέναντι στον σοσιαλισμό, απέναντι στις απεργίες της εποχής και στις καταλήψεις των μεγάλων εργοστασίων, για να κατέβει με τους μελανοχίτονες και να δημιουργήσει αυτό που αργότερα μάθαμε ως φασισμό. Θα δούμε πώς αυτό εξελίχθηκε στη Γερμανία, αλλά θα έρθουμε και πολύ σύντομα στην Ελλάδα της κατοχής, να μιλήσουμε με ονόματα για τους δοσύλλογους εκείνης της εποχής και το πώς αυτοί δημιούργησαν αυτό που σήμερα αποκαλούμε και πολιτικό κατεστημένο και αστική τάξη, αν θέλετε, και το πώς αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, πιθανόν κατ' εξαίρεση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή οι συνεργάτες των Ναζί κέρδισαν τη μάχη, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ, στελέχωσαν τον κρατικό μηχανισμό, αποτέλεσαν αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως οικονομικές ελίτ και άρχισαν να διαχέονται στις περιόδους ευημερίας σε αυτό που αποκαλούμε πολιτικό κέντρο, αλλά να ξαναβγαίνουν σαν μια αυτόνομη ομάδα όποτε υπήρχε ανάγκη, οπότε, όπως λέμε, οπότε καλούσαν την κλάση τους. Θα τους ξαναδούμε λοιπόν στη δικτατορία, θα τους ξαναχάσουμε στην περίοδο της φαινομενικής ευημερίας που ακολούθησε και θα τους ξαναδούμε σήμερα ως νεοναζιστικό μόρφωμα πλέον, αλλά και μέσα στο πολιτικό σύστημα, στα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτή είναι η ιστορία που θέλουμε να διηγηθούμε. Είναι ελεύθερο το ντοκιμαντέρ, χωρίς δικαιώματα χρήσης και αναμετάδοσης, δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με αυτό. Και μία ιδέα που θα προωθήσουμε πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι όσες ομάδες αντιφασιστών, από ντοκιμαντερίστες, από δημοτογραφιστές θέλουν, μπορούν να πάρουν ό,τι υλικό χρειάζονται από τη δική μας δουλειά και να φτιάξουν τη δική τους εκδοχή. Μπορούν, παραδείγματος χάρη, να κρατήσουν το πρώτο κομμάτι που θα είναι το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο για τον φασισμό και να δώσουν το δικό τους τέλος ανάλογα με το τι γίνεται στη χώρα τους. Οι Ιταλοί να δούνε για το νεοφασισμό σήμερα, οι Γάλλοι να μιλήσουν για την άκρα δεξιά και τον φασισμό στη Γαλλία του σήμερα. Και έτσι να δημιουργηθεί μια ομπρέλα από αντιφασιστικές παραγωγές που θα είναι και μια, αν θέλετε, αντιφασιστική εγκυκλοπαίδεια του τι γίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες για όλα αυτά στο site μας, στο fascismosae.gr.